Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα φλέγεται το δάσος της Δαδιάς. Οι εικόνες πραγματικά συγκλονίζουν. Η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχείρουν από νωρίς το πρωί στο σημείο, χωρίς όμως να έχουν καταφέρει να οριοθετήσουν τη φωτιά. Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, τέσσερις συνεταιρισμοί υλοτόμων επιχειρούν στο δάσος με μόνη έγνοια τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Θα κόψουμε δέντρα για να μπορέσουμε να κόψουμε τη φωτιά, να μην... Από ό,τι κατάλαβα μέχρι τώρα, για να μην έρθει προς τις κατοικημένες περιοχές ή ό,τι μπορέσουμε να σώσουμε. Το πρόβλημα στο δάσος της Δαδιάς επικεντρώνεται στη δυτική και στη νοτιοδυτική πλευρά της περιμέτρου της φωτιάς, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη από την Πέμπτη το μεσημέρι. Ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός έκανε λόγο για ένα εξαιρετικά δύσκολο περιστατικό πυρκαγιάς με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που εξελίσσεται στην καρδιά του Εύρου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα. Ο καπνός, δυστυχώς σε συνδυασμό με την άπνοια και την μεγάλη σχετική υγρασία της νύχτας, δυσχέραινε το πρωί τις επιχειρήσεις της αεροπυρόσβεσης. Για το λόγο αυτό, προσπαθούμε όπου είναι εφικτό με τις επίγειες δυνάμεις και τα χωματουργικά μηχανήματα να δημιουργήσουμε επιπλέον αντιπυρικές ζώνες και λωρίδες. Όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχουν τεθεί από χθες σε γενική επιφυλακή. Ταυτόχρονα, οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας παρέχουν κάθε συνδρομή. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη κατάσταση σε ένα πολύ κρίσιμο και ευαίσθητο δασικό οικοσύστημα με εναλλαγές της κατεύθυνσης και της έντασης του ανέμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ευνίδη αύξηση της έντασης του ανέμου χθες το απόγευμα, όπως και η αλλαγή της κατεύθυνσης του χθες το βράδυ. Επιπλέον αυτών, η μεγάλη υγρασία της νύχτας σε συνδυασμό με την άπνοια τις πρώτες πρωινές ώρες οδήγησε σε χαμηλή ορατότητα για τα εναέρια μέσα λόγω της συγκέντρωσης του καπνού πάνω από την εν λόγω περιοχή. Για τρίτη συνεχή ημέρα ο μεγαλύτερος πνεύμονας της Μεσογείου παραδίδεται στις φλόγες. Δυστυχώς είναι πολύ πυκνή η βλάστηση. Δυστυχώς το έδαφος είναι δυσπρόσιτο. Αυτό δυσχεραίνει πάρα πολύ το έργο όλων των δυνάμεων κατάσβεσης και ενώ έχουμε άπνοια έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Κάτι το οποίο αναστέλει την δυνατότητα εύκολης κατάσβεσης. Τα μέτωπα είναι δύο βασικά, αλλά έχουν και μικρές εστίες σε διάφορα άλλα σημεία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, στο δάσος της Δαδιάς επιχειρούν 320 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 68 οχήματα, μεγάλος αριθμός εθελοντών πυροσβεστών και εθελοντικών μηχανημάτων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 9 ελικόπτερα. Να σημειωθεί ότι έχει δοθεί εντολή σε όποιον επιχειρεί εντός του δάσους της Δαδιάς και εντοπίζει τραυματισμένα ζώα να τα περισυλλέγει είτε να ειδοποιεί προκειμένου να σπέβδουν οι εθελοντές και οι φυλοζωικές οργανώσεις που βρίσκονται στην περιοχή για να τα περιθάλπτουν. Χαθήκανε σίγουρα πουλιά, χαθήκανε ζώα, χαθήκανε δέντρα με φωλιές, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθούν, γιατί μιλάμε για όριμα δέντρα μεγάλης ηλικίας, τα οποία παίρνουν χρόνια να ξεμεγαλώσουν και να φτάσουν σε αυτή την ηλικία και να μπορέσουμε πάλι να έχουμε τα ενδιαιτήματα που είχαμε για να μπορέσουν να φωλιάσουν όλα αυτά τα είδη. Μέχρι στιγμής η απικία του Μαυρόγυπα είναι εκτός της περιοχής της Πυρκαγιάς. Προσπαθούμε όσο γίνεται να διαφυλάξουμε την απικία και να παραμείνει ασφαλής. Γίνεται, όπως σας είπα, ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να μην έχουμε χειρότερες ζημιές. Αν και ευχή όλων είναι η πυρκαγιά που κατακαίει το δάσος να περιοριστεί και σύντομα να σβήσει η κατάσταση. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω του δύσβατου της περιοχής. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Είναι δύσκολο το έργο της κατάσβεσης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι η περιοχή τέτοια.
είναι δύσβατη, δρόμοι δεν υπάρχουν, δεν γίνονται, όχι δεν υπάρχουν, είναι κατσάβραχα, μπορεί να δείξει και ο Σβέτζε, δεν μπορούν να γίνουν δρόμοι. Δεν περπατάει πολλοί κόσμος μέσα στα δάτη, είναι πάρα πολύ πυκνό. Έχει ήδη προκληθεί πολύ μεγάλη ζημιά σε πολύτιμα ενδιαιτήματα για πολλά αρπακτικά πουλιά. Ήταν όριμο δάσος, ήταν πεύκο δάσος, έφλεκτο. Η φωτιά επεκτείνεται σε μέρη δύσβατα, με έντονο ανάγλυφο, πολύ πυκνή βλάστηση. Προσπαθούμε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή επιχείρησαν 4 συνεταιρισμοί υλοτόμων και συγκεκριμένα ο συνεταιρισμός Μεγάλο Δέριο του Δήμου Δίδυμο-Τείχου και 3 συνεταιρισμοί από το Δασαρχείο Σουφλίου, από 15 άτομα ο κάθε συνεταιρισμός που επιχειρούσαν ανά ομάδες και σε διαφορετικά σημεία.